μπορέσουν να καλλιεργήσουν οι μισοί αγρότες. Ναι, και μάλιστα έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει τώρα η καλλιεργητική κάρτα για να μπορεί ο παραγωγός να πάρει τα εφόδια του. Ναι. Έτσι, γιατί... Να τους πείτε λοιπόν εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα του αχελώνα να το ξαναδούν. Κοιτάξτε, ο αχελός είναι μια άλλη ιστορία. Να το ξαναδούν. Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή στο Θεσσαλικό. Είναι κάπου, θέμα για τη Θεσσαλία ο αχελός και η Κάρλα. Λοιπόν, ωραία, να. Όπως ήταν τόσα ακόμη ζητήματα, κάτι. Να τα ξαναδούν. Ωραία, γιατί λάθη στη ζωή κάνουμε όλοι. Ωραία, έτσι δεν είναι. Απλώς εγώ να πω ένα πράγμα και για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Ο αχελός δεν γίνεται όχι επειδή δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Άλλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσω πλέον. Δεύτερο πράγμα. Είναι και το πιο ουσιαστικό. Εγώ λέω αύριο το πρωί. Με τον ΑΒ τρόπο γίνεται η εκτροπή του αχελό. Πού θα πάνε τα νερά? Αφήστε το αυτό. Ας μην πάμε στον αχελό. Προσέξτε, είναι αυτό, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Γιατί εγώ στα καδόνα που είμαι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε για να φτάσουμε τα νερά στη Θεσσαλία. Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι αν δεν έχει νερό, να φτιάξουμε τι θα διαχειριστείς? Ναι. Μια λίμνη πλαστήρα η οποία πώς αναρδεύσει το καλοκαίρι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, η Φαρκαδόνα πνίγεται κάθε χειμώνα. Αλλά τον χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Ναι, ωραία, και τι το κάνουμε αυτό το νερό? Αυτό δεν πρέπει πρώτα να το λύσεις. Κύριε Μουργελά, σας λέω μην πάμε τώρα από το θέμα. Το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο μπήκε από το ΣΥΡΙΖΑ κάποια εποχή. Έχω την εντύπωση ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Να σας πω κάτι. Δηλαδή σήμερα η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Ούτε και εγώ. Στα αιτήματά μας υπάρχει όμως. Ούτε και εγώ το θέτω ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Ωραία, να συμφωνήσω κι εγώ. Θα συμφωνήσω ότι αν η κυβέρνηση είχε χρήματα αυτή την ώρα και είχε και τη βούληση, θα τελείωνε τον αχελό. Δεν θα τη σταματούσε. Αύριο το πρωί να γίνει εκτροπή του αχελό. Εντάξει, αυτό λέω, αυτό λέω. Τώρα, κύριε Μπούτα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα από εδώ και στο εξής? Για μένα μοιάζει ότι έχουμε μια ιστορία βαλτωμένη. Δηλαδή, εσάς στο δρόμο, την κυβέρνηση όπως προκύπτει και από τα όσα δηλώνουν οι αρμόδιοι υπουργοί εδώ, να λέει δεν έχουμε δυνατότητες. Θέτει και το θέμα της φορολογίας παρακάτω ο κύριος Τσαφτάρης. Αν θέλετε, θα κάνουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό, δηλαδή στο πώς θα φορολογήσετε από του χρόνου και τι πρέπει να γίνει για την υπόθεση. Να τα ακούσουν και οι ακροατές και οι αγρότες τι σημαίνει φορολογία στα τεμάχια. Ναι. Αλλά εμένα μου μοιάζει αυτή την ώρα ότι έχουμε μια βαλτωμένη ιστορία. Ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, μια κυβέρνηση η οποία δηλώνει ότι δεν πρόκειται, δεν υπάρχει, έχετε δίκιο μένα, αλλά δεν μπορεί να σας δώσει οτιδήποτε. Και νιώθω ότι ακόμη και σε επικοινωνιακό με επικοινωνιακό τρόπο να το χειριστεί, δεν θα σας δώσει. Ναι, αυτό δεν το δηλώνω σήμερα τώρα. Δηλώνει ότι έχετε δίκιο. Ναι, δεν δηλώνω ότι δεν δηλώνουμε τίποτα. Και δεν ζητάμε τίποτα. Όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σωστά με διορθώνετε. Λέω όμως ότι η αίσθηση που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι ότι δεν πρόκειται να δώσει κάτι στον αγρότη ακόμη και να έχει το περιθώριο. Γιατί φοβάται ότι αυτό μπορεί να ανοίξει τον ασκό του αιώλου για άλλες επαγγελματικές ομάδες που και αυτές με το δίκιο τους διεκδικούν. Έτσι δεν διεκδικούν παράνομα, παράτυπα πράγματα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Πρέπει να απαντήσω. Θέλω να πω, να διατυπώσω ένα αίτημα, να διαβάσω δηλαδή ένα αίτημα που έχουμε διατυπωμένο. Και σχετίζεται και με την προηγούμενη συζήτηση σχετικά με την παραγωγικότητα, την παραγωγή, οι εισαγωγές κτλ. Λέμε λοιπόν. Επιγραμματικά και συμπυκνωμένα στο αίτημα. Κατάργηση όλων των άμεσων και έμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, τη μαριθμική αναπροσαρμογή τους και κατάργηση όλων των νόμιμων και παράνομων παρακρατήσεων. Με αυτό τι θέλουμε να δείξουμε? Ότι υπάρχουν περιορισμοί. Και όχι μόνο, και έχουν αιτία από πού ξεκινούν αυτοί οι περιορισμοί. Εάν και πιέζουμε την κυβέρνηση να μην δεχτεί αυτούς τους περιορισμούς στην καλλιέργεια. Πού είναι τα τεύκλα, πού είναι η ζάχαρη, πού θέλουν να πηγαίνουν το βαμπάκι. Φανταστείτε με 50% μείωση της επιδότησης στο βαμπάκι, αν θα υπάρξει βαμπάκι. Πού είναι η ντομάτα, πού είναι... Και από την άλλη καρδιά δεν έχουμε να φάμε ψωμί και μας λένε φάτε πατεσπάνι, φτιάξτε βιολογικά. Καλά κάνει ο κύριος Μουργελάς, εγώ δεν λέω, καλά κάνει. Η καρδιά και η ψυχή του και αυτόν ξέρει πώς θα βγάζει πέρα με αυτές τις καλλιέργειες που είναι με κοστολόγια μεγαλύτερα κτλ. Και ποιος μπορεί, έχει την άνεση να τα φάει. Εν πάση περιπτώσει. Άρα βάζουμε και ζητήματα προοπτικής. Θα έχουμε προοπτική. Η βιομηχανία στην Θεσσαλία είναι η αγροτική παραγωγή και η βασική βιομηχανία στην αγροτική παραγωγή αυτή είναι το βαμπάκι.
που έχουν επιδηθεί δισεκατομμύρια χρήματα, πολλά, χρήματα σε εξοπλισμό κτλ. Και στην τελική ανάλυση είναι και ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει ακούστη, είναι ότι μία μπάλα για να πεις ότι... Και εξάγεται. Λοιπόν. Και εξάγεται. Θέλουμε προϊόντα τα οποία να έχουν υψηλή κερδοφορία, παραγωγικότητα κτλ. Θέλουμε. Κτηνοτροφία. Δεν στηρίζεται. Δεν στηρίζεται. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και το σιτάρι. Το ψωμί που τρώμε. Να αλλάξουμε κατεύθυνση στο σιτάρι. Θα θυμάται ο Χρήστος. Έγινε μια πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο από ένα Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν θέλω να. Ότι να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα. Και του λέω, εγώ θέλω να τρώω ελληνικό ψωμί. Αλλά δεν μας αφήνουν να φτιάξουμε στέρι ελληνικό. Μπορεί να γίνεται στο φούρνο της γειτονιάς, αλλά το σιτάρι το αλεύρι είναι. Εισαγόμενο. Και πολλές φορές και αμφιβολή ποιότητας. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια άλλη πολιτική η οποία θα είναι φιλοαγροτική, θα αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις προς όφελος του λαού κτλ. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα και με αυτό που είπατε για τα... Επειδή έχω μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μου, σας παρακαλώ 1 λεπτό σε εσάς και 1 λεπτό να αφήσω... Ναι, ένα κάλεσμα τότε σαν κάνω. Έτσι. Καλούμε. Όσοι αγρότες δεν μπόρεσαν να έρθουν. Για οποιοδήποτε λόγο. Είτε από οικονομική άποψη, είτε πώς θα αντιμετωπίσουν το πανέλα, γιατί είναι πρόβλημα, δεν είναι. Να πάρουν τα τρακτέρ την... Τετάρτη στις 11 ώρα είναι ένα ραντεβού στον κόμβο της ΙΤΕΑΣ, λέω για την Καρδίτσα τώρα. Ναι, ναι. Το αντίστοιχο μπορεί να γίνει και στη Λάρισα. Και να πάρουν και να έρθουν να ενισχύσουν ακόμα και σε όλο τον πλόκο. Τώρα αυτή τη στιγμή που διανύουμε είναι κρίσιμο. Θεωρείτε ότι είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Ναι, είμαστε σε κρίσιμο σημείο και το λέμε εις μια ανακοίνωση που κάναμε σήμερα. Πολύ ωραία. Και πρέπει να ενισχυθεί το πλόκο για να... Για να υπάρξει αποτέλεσμα. Και στους άλλους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και να βγει η κυβέρνηση και να λύσει αυτά που ζητάμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι ζητήματα επιβίωσης. Κύριε Σιδερόπουλε, έχετε την ίδια αίσθηση και εσείς ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, σε ένα κομβικό σημείο της κινητοποίησης, όπου αν υπάρξει επιπλέον πίεση, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να συζητήσει τουλάχιστον επί της ουσίας. Συμφωνώ, γιατί η κλιμάκωση του αγώνα έγινε και με τρόπο που δεν μπορεί να μας χρεώσουν ότι είμαστε σε επίθεση. Εμείς αυτή τη στιγμή η επίθεσή μας είναι στην κοινωνία και στους πολίτες ότι δεν μπορούμε να παράγουμε και δεν είμαστε βιώσιμοι. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η άρνησή της να τοποθετηθεί, γιατί κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό έμεινε στα μισά. Εγώ δεν στέκομαι στον Υπουργό, ο οποίος είναι περαστικός και δεν ασχολείται με τα αγροτικά θέματα. Στον κύριο Τσαφτάρη. Στον κύριο Τσαφτάρη. Ναι. Δεν ασχολείται. Από εκεί και μετά, εάν δεν απαντήσει η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, γιατί σήμερα δεν είναι η Δημοκρατία. Ναι. Είναι και το ΠΑΣΟΚ. Τρικομματική είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, γνωστό. Να απαντήσει. Δικάστηκε με Υπουργό. Ανανεωτή. Γιατί να ανανεώσει το κομμουνιστικό κίνημα. Λοιπόν, ολοκληρώστηκε, κύριε Σιδερόπουλε. Να πω ότι το κάλεσμα του Βαγγέλη είναι ουσίας. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι μας, πονάμε τώρα στο καφενείο που συζητάμε, να ξεπεράσουμε αυτό με το συνδεδεμένο, και εγώ επιμένω για κάποιους που συζητάν, να μην το συζητήσουν. Αυτοί που δικαιούνται εκεί ήταν παραγωγικοί, με τα όρια τα οποία θα υπάρξουν, γιατί όρια θα υπάρξουν, να δεχθούν ότι η κινητοποίηση δεν είναι ένα αίτημα. Η κινητοποίηση έχει 4-5 αιτήματα τα οποία μπορούν να απαντήσει η κυβέρνηση, και θα σας πω και πολιτικά. Η κυβέρνηση πλήττεται από αυτήν την αδιαφορία. Εάν νομίζουν κάποιοι πολιτικά θα πετύχει να μην δώσουμε στο Βαγγέλη, να μην δώσουμε στο Γιάννη, να μην δώσουμε στον Κώστα, για να μην πω πολιτικά περιεχόμενο, πολιτικά θα έχει μεγάλο πρόβλημα η κυβέρνηση. Η συγκυβέρνηση, όπως θέλετε να το πούμε. Μάλιστα. Άρα το κάλεσμα είναι ενωτικό, το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε αποδείξει και από τις επαφές και τις σχέσεις, και από εκεί και μετά, αν είναι ένα ξεκίνημα για το αγροτικό κίνημα, κοιτάξτε, το αγροτικό κίνημα αυτή τη στιγμή πλήττεται. Το συνδικαλιστικό δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει για πολλούς λόγους. Και γιατί έκανε λάθη και γιατί επιτέθηκε. Δεν είναι... Λοιπόν, ας τα ξεπεράσουμε. Ωραία. Σε αυτό το διάστημα. Ας μεγαλώσουν τα μπλόκα, ας είμαστε εκεί. Ο διάλογος άνοιξε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Κύριε Μπούτα, κύριε Σιδερόπουλε και κύριε Μουργελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.